αυτό που προτίθεμαι σήμερα να κάνουμε είναι να αναλύσουμε τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Αυτή η στρατηγική έχει τρία σκέλη. Πρώτον, την ακύρωση των μνημονιακών πολιτικών της λιτότητας, όπως εφαρμόζονται τα 3-4 τελευταία χρόνια. Η ιδέα εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Το μνημόνιο είναι η κύρια αιτία της οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης της χώρας. Δεν θεραπεύει τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί παλαιότερα πριν από το 2008. Και η έξοδος από το μνημόνιο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση μεταστροφής της οικονομίας. Η δεύτερη βασική ιδέα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ιδέα ότι η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, μεταστρέφοντας πόρους, δυνάμεις και οικονομικές διαδικασίες και θεσμούς προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης της γεωργίας, της μεταποίησης, ανάπτυξης νέο κλάδος στην οικονομία, νέες τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέους τομείς, οι οποίοι είναι πιο συμβατοί με τα περιβαλλοντικά δεδομένα της χώρας μας και με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει σήμερα. Σας υπενθυμίζω ότι ο ένας στους δύο νέους Έλληνες είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Η τρίτη κεντρική ιδέα στην αναπτυξιακή στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ αφορά τον κόσμο της εργασίας. Το μνημόνιο έχει μια κρυφή αναπτυξιακή ατζέντα, η οποία λέει ότι η ανάπτυξη στη χώρα θα προέλθει πρώτον από τη μείωση των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατά 50%, δεύτερον από ένα κύμα ιδιωτικοποιήσεων και εκποίησης της δημόσιας γης και τρίτον από τις λεγόμενες διαρθρωτικές αλλαγές, την απελευθέρωση δηλαδή των επαγγελμάτων. Αυτή η κρυφή αναπτυξιακή ατζέντα του μνημονίου έχει χρεοκοπήσει πλήρως. Δεν έχει αποτρέψει καθόλου την επιδείνωση της ύφεσης και το πιο σημαντικό, έχει τελματώσει εν μέσω της ίδιας καταστροφικής πολιτικής που εφαρμόζεται σήμερα. Απέναντι σε αυτή την ατζέντα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επαναφορά του κόσμου της εργασίας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να εργάζεται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και υπό αξιοπρεπείς συνθήκες αμοιβής. Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άμεση επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα επίπεδα του 2008 και τη διαμόρφωση ενός εργασιακού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Σε αδρές γραμμές, αυτές είναι οι κεντρικές σκέψεις της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Αυτή η αναπτυξιακή πολιτική εξειδικεύεται στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από την κατάρρευση ή το κλείσιμο περίπου 200.000 από τις 800.000 που ήταν, δοκιμάζονται και αυτές που έχουν να απομείνει από μια πρωτόγνωρη κρίση ρευστότητας, από μια πρωτόγνωρη συρρήκνωση της ζήτησης και από μια πρωτόγνωρη απαξίωση των θεσμών που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κρατικών ή άλλων θεσμών. Υπό αυτές τις συνθήκες και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα δοκιμάζονται πολύπλευρα. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό το θέμα και στο πλαίσιο των τριών βασικών θεμάτων τα οποία αναφέραμε προηγούμενα έχουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για το πώς μπορεί να θεραπευθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Εκεί οι ιδέες, σας υπενθυμίζω, είναι για τράπεζες ειδικού σκοπού. Δεύτερον, έχουν ένα θέμα θεσμικών μεταρρυθμίσεων, άρα ένα ενιαίο καθολικό φορολογικό σύστημα το οποίο θα ξεκαθαρίζει το φορολογικό τοπίο. Ταυτόχρονα, αναβίωση θεσμών αναπτυξιακών, οι οποίες στηρίζουν με συγκεκριμένους τρόπους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα δίχτυα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και το τρίτον, αναφορικά με την ζήτηση και τις εξαγωγές, υπάρχουν σαφείς προτάσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε το βράδυ,
για το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο μιας της νέας, του νέου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο συζητάμε. Η καταλληλότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εδράζεται ακριβώς στο γεγονός ότι το μοντέλο το αναπτυξιακό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιδιαίτερη έμφαση στη συμβατότητα με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της χώρας και υπ' αυτή την έννοια η μικρομεσαία επιχείρηση στους περισσότερους τομείς ίσως είναι η πιο κατάλληλη για να αποτελέσει τη μορφή επιχειρηματικότητας η οποία θα μας βγάλει από την κρίση.